Ευρεία σύσκεψη πραγματοποιήθηκε ανάμεσα στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα Τσιάρα και εκπροσώπους κτηνοτροφικών ενώσεων, συλλόγων και συνεταιρισμών από όλη την χώρα με αφορμή το ζήτημα της ευλογιάς των εγωπροβάτων. Σήμερα αυτό που προβληματίζει και το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί με την ευλογιά είναι πολύ μεγαλύτερο από ό,τι ήταν με την Πανόλη. Η Πανόλη ήταν κάτι το διαφορετικό, πιο αντιμετωπίσιμο. Αυτό το είπαμε και του Υπουργού και το γνώριζε και αυτός. Και έγινε η συνάντηση, όπως είπαμε, με περίπου, μπορώ να πω ότι ήταν πάνω από 10 σύλλογοι από όλη την Ελλάδα, από την Κρήτη έως και τον Εύρο. Και συνεταιρισμοί που υπάρχουν στο συνδικαλιστικό μας όργανο. Ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης, Κώστας Δουνάκης, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στο βασικότερο λάθος αντιμετώπισης της ζωονόσου που έθεσε την κατάσταση εκτός ορίων. Τονίσαμε στον Υπουργό ότι γίνανε κάποια λάθη στην αντιμετώπιση της ζωονόσου που προκλήθηκε, ξεκίνησε από τη δική μας την περιοχή, ιδιαίτερα τον Εύρο. Το πρόβλημα και ένα μεγαλύτερο από τα μεγαλύτερα προβλήματα είναι αυτό που έθεσε στον Υπουργό, είναι ότι για ακόμη μια φορά μια ζωονόσος μας βρίσκει χωρίς να έχουμε επανδρομένες τις ιατρικές υπηρεσίες. Είναι το μεγαλύτερο θέμα που υπάρχει όλα αυτά τα χρόνια. Το είπα ότι τουλάχιστον εγώ που ασχολούμαι πάνω από 15 χρόνια με το κομμάτι της κτηνοτροφίας και εκπροσωπώ τους κτηνοτρόφους στην περιοχή μας, πάντοτε βάζουμε ως θέμα τη στελέχωση των ιατρικών υπηρεσιών. Παρά το γεγονός ότι η εκδοθήσα κοινή υπουργική απόφαση φαίνεται ευνοϊκότερη για τους κτηνοτρόφους, εν τούτης δεν καλύπτει την αξία των ζώων. Το ζητούμενο είναι να μπορέσουμε να την αντιμετωπίσουμε όσο γίνεται περισσότερο και πιο γρήγορα και να δούμε την επόμενη μέρα. Ο Υπουργός αναφέρθηκε πάλι στην Κία που έχει βγει και είναι καλύτερη από τις προηγούμενες και από το 23 και από των προηγούμενων ετών. Του είπαμε ότι είναι καλύτερη, αλλά δεν αγγίζει, δεν φτάνει στην πραγματική αξία των ζώων. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να πούμε ότι είμαστε πλήρως ικανοποιημένοι. Στο μόνο θετικό είναι ότι υπόσχεται ότι το αμέσως επόμενο διάστημα και αφού ξεπεραστεί η ευλογιά θα υπάρξει αυτό το μέτρο που θέλει για την ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου και θα δίνει τη δυνατότητα με ενίσχυση 100% να μπορέσουν οι άνθρωποι που χάσαν τα ζώα τους, τα κοπάδια τους, να κάνουν ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου. Οι κτηνοτρόφοι ανησυχούν μπροστά στην φρενήρη εξάπλωση της ευλογιάς στην περιοχή του Εύρου και ζητούν την στήριξη του Υπουργείου για την ανασύσταση του ζωικού τους κεφαλαίου. Το ζητούμενο είναι να στηριχθούν αυτοί οι άνθρωποι για να μπορέσουν να ξανακάνουν τα κοπάδια τους. Γιατί είδαμε και το 5-2 που υπήρξε με τους πυρόπληκτους και με την πλημμύρα του Ντάνιελ στη Θεσσαλία, ότι δεν μπόρεσαν να συντάξουν φακέλους αρκετοί κτηνοτρόφοι είτε για ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου είτε για αντικατάσταση και αναπλήρωση των καμένων και πλημμυρισμένων πλημμυροστασίων και σταδικών εγκαταστάσεων. Την αγωνία των κτηνοτρόφων φαίνεται να συμμερίζεται ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας μετά από δηλώσεις του την Δευτέρα ζητώντας την συνεργασία του κτηνοτροφικού κόσμου με υπευθυνότητα και σοβαρότητα. Ξέρω πολύ καλά και την αγωνία και την ανησυχία όλων των κτηνοτρόφων. Άλλωστε, όλο το Σαββατοκύριακο είχα πάρα πολλές συναντήσεις μαζί τους στη Θεσσαλία. Μάλιστα, το μεσημέρι θα υπάρχει μία συνάντηση με όλους τους συνδέσμους των κτηνοτρόφων στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Είμαστε για να τους βοηθήσουμε, για να είμαστε δίπλα τους. Αναφορικά με τον εμβολιασμό των εγωπροβάτων, ο Κώστας Δουνάκης τόνισε ότι το κράτος είναι κάθετα αντίθετο, καθώς κάτι τέτοιο θα έθετε σε κίνδυνο τις εξαγωγές γαλακτοκομικών προϊόντων σε τρίτες χώρες. Το Υπουργείο ήταν καθαρά, γιατί υπήρχε στη συνάντηση και ο κύριος Αλεξανδρόπουλος, που είναι ο διευθυντής της κρατικής υπηρεσίας, καθαρά αρνητικό ως προς το εμβόλιο, γιατί υπάρχει ο κίνδυνος να χάσουμε αρκετές αγορές που εξάγουμε τα γαλακτοκομικά μας προϊόντα, όπως είναι η φέτα και κάποια άλλα προϊόντα που έχουμε ως χώρα. Ήδη έχουμε από τρίτες αγορές Αυστραλία, Αμερική, Καναδά και άλλες χώρες που εξάγουμε προϊόντα που λένε ότι εάν εφαρμόσουμε τον εμβολιασμό για την ευλογιά δεν θα εισάγουν στη χώρα τους από αυτά του είδους τα προϊόντα που είναι με εμβολιασμένο
εμβολιασμένα ζώα που να προέρχεται το γάλα από τέτοιου είδους ζώα.